Θα μεταφέρω και εγώ λίγο μια εικόνα από την Σουηδία, η οποία στα ζητήματα της πράσινης ανάπτυξης, μέσα σε εισαγωγικά και απ' έξω από εισαγωγικά μπορεί να πει κανείς, πρωτοπορεί εδώ και δεκαετίες. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο φανερός ο οξύς και επικίνδυνος ανταγωνισμός μεταξύ της παραδοσιακής βιομηχανίας και της νέας πράσινης βιομηχανίας. Παίρνονται μια σειρά αποφάσεις για μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, οι οποίες πέρα από τις μεγάλες business που ανοίγουν σε συσσωρευμένα κεφάλαια για νέες επενδύσεις, επιφέρουν ολοένα και μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια για το λαό της Σουηδίας. Μια ενεργειακή φτώχεια που ήδη τη βιώνουμε και εμείς στην Σουηδία, με τις ανατιμήσεις όλων των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στη διατροφή, στις μεταφορές, στη στέγη, ενίκεια, αλλά και πριν τον πόλεμο. Θα σταθώ στο ζήτημα των κατασκευών και ιδιαίτερα της στέγασης και των ενοικίων, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για το σουηδικό λαό και τους νέους μετανάστες και τους παλιούς βέβαια. Ο χρόνος αναμονής για να νοικιάσει κάποιος ένα διαμέρισμα νόμιμα ή όπως λένε από πρώτο χέρι στη Στοχόλμη είναι ήδη μπορώ να πω τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια, μπορεί και πιο πολλά. Η στροφή της καπιταλιστικής οικονομίας στην πράσινη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αυξήσει αυτό το διάστημα ακόμα πιο πολύ. Αρχικά να αναφέρω ότι η Σουηδία έχει ψηφίσει κλιματικό νόμο εδώ και χρόνια στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο οποίος όμως έχει εξειδικευτεί σε μία σειρά κλάδους, ειδικά στο κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος συμβάλλει περίπου στο 40% της συνολικής εκπομπής του διοξιδίου, καλούν σε μείωση των εκπομπών και μιλάνε για πράσινες πόλεις, πράσινες κατοικίες, απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα και στροφή στις ανανεώσιμες πηγές. Προτείνουν λοιπόν τη χρησιμοποίηση πράσινων οικοδομικών υλικών για νέες κατασκευές και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κατοικιών. Για παράδειγμα, ο Δήμος Στοχόλμης, όπου και τυχαίνει και δουλεύω κιόλας εκεί, έχει αποφασίσει ότι από το 2022 το 20% των κατοικιών που θα χτιστούν θα είναι από ξύλο και μέχρι το 2050 το ποσοστό αυτό θα πρέπει να φτάσει μέχρι και το 100%. Κάτι το οποίο καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι αθώο για το περιβάλλον, καθώς συνεπάγεται μεγάλη καταστροφή δασικών εκτάσεων. Επιπλέον, παραδοσιακά υλικά για την κατασκευή τους, όπως το τσιμέντο, χάλιβας κτλ., είναι σε φάση πράσινης μετάλλαξής τους, π.χ. το λεγόμενο πράσινο μπετόν, η οποία απαιτεί την ραγδαία και κοστοβόρα αλλαγή της παραγωγής από την πλευρά των τσιμεντοβιομηχάνων, η οποία σύμφωνα με υπολογισμούς θα πάρει από 5 έως 10 χρόνια. Αποκαλυπτική είναι και η στάση της σουηδικής κυβέρνησης, ενώ είχε διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι θα σταματήσει η παραγωγή της μεγαλύτερης βιομηχανίας εξόρυξης ασβεστολιθικών πετρωμάτων που βρίσκεται στο νησί Γκότλαντ και που τροφοδοτεί το 75% της συνολικής παραγωγής τσιμέντου στη Σουηδία, έδωσε νέα παράταση μέχρι και το Δεκέμβριο αυτού του χρόνου, μετά και από τις απειλές των τσιμεντοβιομηχάνων για σταμάτημα της παραγωγής κυρωδέματος, κάτι που θα έβαζε φρένο στη συνέχιση της παραγωγής χιλιάδων προγραμματισμένων κατοικιών μέσα στο 2022. Τέλος, στα υπόγεια πάρκινγκ των κατοικιών θα κατασκευάζονται υποχρεωτικά θέσεις πάρκινγκ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με το ποσοστό αυτό να είναι στο 50% των θέσεων μέχρι και το 2025 και 100% μετέπειτα. Κάτι το οποίο προστίθεται στο συνολικό, όπως καταλαβαίνουμε, κόστος κατασκευής και ακολούθως μετακυλείται στους ενοικιαστές. Ταυτόχρονα όμως αυτό συνδυάζεται και με την πρόταση για αποκλειστική παραγωγή ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, κάτι που δίνει νέα όθηση στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους και που η μεγάλη σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo έχει ήδη ξεκινήσει παράγοντας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, που όπως καταλαβαίνουμε η τιμή αγοράς αυτών είναι προφανώς απλησίαστη για τα λαϊκά νοικοκυριά. Άρα αυτό που δεν μας λένε όμως για τις πράσινες κατοικίες είναι το ποιος θα πληρώσει την ύφη.
Το κόστος κατασκευής κατοικιών, χωρίς τις πράσινες αυτές αλλαγές που ανέφερα, μόνο μέσα στο 2021 αυξήθηκε κατά περίπου 8% και πρόκειται να εκτοξευτεί και με τον πόλεμο τώρα, όπως λένε, πάνω από 15% με εκτιμήσεις, να κάνουν λόγο και για πιο μεγάλη αύξηση, όπως είπα, λόγω του πολέμου. Είναι προφανές, σύντροφοι και φίλοι, ότι το υψηλό αυτό κόστος παραγωγής θα μετακυλήσει στους ενοικιαστές των κατοικιών και θα οδηγήσει στην ραγδαία αύξηση των ενοικίων. Των ενοικίων που ήδη χωρίς αυτές τις πράσινες μετατροπές έχουν αυξηθεί κατά 17% τους τελευταίους μήνες λόγω των συνεχόμενων αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και των ορυκτών καυσίμων. Για να μιλάμε και με νούμερα, αν κάποιος πλήρωνε, ας πούμε, ένα ενοίκιο της τάξης των 8.000 σουηδικών κορώνων, περίπου 750 ευρώ, τώρα καλείται να πληρώσει γύρω στις 9.300 σουηδικές κορώνες, περίπου 870 ευρώ. Οι οργανώσεις του ΚΚΕ στη Σουηδία, με τα μέλη, τους φίλους και οπαδούς του κόμματος που συμμετέχουμε μέσα στο σωματεία, μέσα στις ελληνικές κοινότητες, μαζί με τους Έλληνες μετανάστες, με τους άλλους Σουηδούς, με τις δυνάμεις που έχουμε, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη της αποκάλυψης αυτών των ζητημάτων με ανακοινώσεις, κινητοποιήσεις, δράσεις που πλέον και από τις ίδιες τις εξελίξεις είναι ανάγκη να αγκαλιάσει όλο και περισσότερα τμήματα των εργαζομένων. Να αναδείξουμε έτοιμα για σύγχρονη, φθηνή και ασφαλή λαϊκή στέγη σε αντίθεση με τη στρατηγική των αστικών κυβερνήσεων και όλων των αστικών κομμάτων που υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο και βυθίζει στα αδιόξοδα τον λαό που στηρίζουν την πράσινη καπιταλιστική βαρβαρότητα, η οποία παίρνει μόνο ανατροπή. Ευχαριστώ.